καθώς αισθάνθηκε μια έντονη διαθεσία για 2 επεισόδια, δεν ήταν μαζί μας, οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μηδενιστεί. Και αυτό πάλι είχε σαν αποτέλεσμα να βγει υποψήφια προς αποχώρηση. Την έσωσαν όλες οι συμπαίκτριές της, εκτός από μία. Έρχεται η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Αργά και βασανιστικά, όπως πάντα, η Ζέτα Θεοδωροπούλου έκανε την πασαρέλα της. Γεια σου, Κατερίνα μου. Γεια σου, αγάπη μου, με αυτά τα ασπρόμαυρα σετάκια σου. Δεν είναι σετάκια, λοιπόν, όχι να το πω. Αυτό είναι φετινό και αυτό είναι πριν 5 χρόνια από άλλα fast. Α, μάλιστα. Αυτό είναι, να πω ότι είναι. Όχι, να μας πεις τι είναι. Να μας πεις ποιο είναι το celebrity crush και πού πηγαίνεις. Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Λοιπόν, μήπως θυμάστε που είχα πάει σε μια δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Βέβαια. Ξεχνιέται αυτή η δημοπρασία με το Lear Jet. Λοιπόν, φύγατε ναι. από την Ιταλία. Σε αυτή τη δημοπρασία ήταν και ο George Clooney εκεί. Γιατί Κατερίνα μου γελάς, δεν μπορεί να είναι ο George Clooney σε μια δημοπρασία. Φυσικά και μπορεί να είναι, εννοείται. Λοιπόν. Κυρίως σε δημοπρασίες είναι ο George Clooney. Λοιπόν, έτσι. Και έρχεται η Ελλάδα γιατί θέλει να κανονίσει τις διακοπές του. Και του είχε κάνει εντύπωση έτσι ο δυναμισμός μου. Και μου έστειλε μήνυμα στο Instagram. Τι μου λες. Ναι. Και πάμε λοιπόν έτσι αργά το μεσημεράκι να πάρουμε ένα brunch και να τα πούμε. Και έχω εμπνευστεί από μιου το στυλ. Για την κάρτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά τώρα που λέμε, έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Και αν σας χώρισε η κακούργα, η παραγωγή, βλέπεις ότι το κορίτσι σου εκεί έχει βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τριάρι. Το άλλο καινούριο σου κορίτσι εδώ έχει βάλει άλλο ένα τριάρι και ένα τάσσα άλλο ένα. Αλλά εγώ που θα πάω στην Πί που έχει βάλει 2. Γεια. να κρίνω πρώτα το look ή να κρίνω αυτά που έχω δει τις τελευταίες ημέρες. Δεν κατάλαβα. Ό,τι θες. Θα σε ρωτήσω, δεν θα σε κρίνω. Κυκλοφορεί ένα βίντεο σε διάσημη πλατφόρμα για τις συνομιλίες που έχεις, που ζητάς να σου φτιάξουν το maximal luxury που προανέφερες και τώρα. Μου το έχουν στείλει δεν ξέρω πόσα άτομα, δεν ξέρω αν είναι αληθές. Μάλλον είναι αληθές, γιατί είναι η συνομιλία που ζητάς. Καταγράφεται ακριβώς αυτό που μας είχες πει εδώ στο maximal luxury. Σαν να σου πει το concept κάποιος, σου λέει κάποιος το concept, έχει στείλει το color blocking σου να το ελέγξει, ζητάς να σου φτιάξει τις ρίγες. Θεωρώ ότι είναι τρομερά θλιβερό. Πώς? Το Dubai. Καλά, άφησε με πρώτα να απαντήσω και μετά να το θέλεις. Μα ούτως ή άλλως αυτό είπα, ότι θα σου κάνω ερώτηση, δεν τοποθετούμε. Ναι. Αυτό που αναφέρεστε το έχουν στείλει και σε μένα, το έχουν στείλει και στην παραγωγή. Είχα δώσει την εξήγησή μου στην παραγωγή και το γνωρίζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου είχε δανείσει 3 είδη για το Total White. Όπως αγοράζουμε, όπως δανειζόμαστε πράγματα. Δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύει αυτό που λέω. Αν με αφήσεις, θα τελειώσω. Είχα δανειστεί 3 πράγματα για το Total White και για το look που αναφέρεσαι με το παλτό.
Είχα δανειστεί αυτό το από μέσα που ήταν... Το concept και πίσω γράφει. Είχα δανειστεί, αν με αφήσει να τελειώσω, το, που ήταν από μέσα το πάκι και η σκι με η φούστα. Και εδώ θα φέρω εγώ γνώμη. Όχι, μπορώ να τελειώσω. Να ολοκληρώσει, εκτίθεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ναι. Εκτίθεται. Μπορώ να τελειώσω. Ναι, ναι, ναι. Απλά πρόσεχε τον, γιατί τον συγκεκριμένο, τον συγκεκριμένο, αν είχα κάτι να φοβηθώ, ούτε θα τον ακολουθούσα, ούτε στο post που έχει ανεβάσει ο ίδιος θα έκανα like, ούτε θα του έστελνα μήνυμα κάνε με tag, ούτε θα το έβαζα και εγώ σε story. Όταν έχουμε να κρυφτούμε από κάτι, δεν τα αναπαράγουμε και οι ίδιοι, πρώτον. Ή τα κάνουμε προφανή για να μην φαίνονται. Ή τα κάνουμε προφανή για να μην φαίνονται. Δεύτερο. Κοίταξε κάτι, Μπι. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω παίξει ποτέ βρώμικα. Και αν θεωρεί οποιοδήποτε εδώ πέρα ναι, ναι, ότι εγώ, εγώ παίζω σε κάτι βρώμικα, να μου θεωρώ. Το πείτε να κατέβω τώρα ωραία, τα σκαλιά. Όχι, όλο και όλο. Ωραία, να μου το πείτε όχι, τώρα να κατέβω τα σκαλιά και δεν έχω και κανένα λοιπόν, πρόβλημα. Ωραία, καλή. Ζέτα μου, επειδή τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είμαι στον κύκλο των φίλων μου από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή. Όταν ήσουν εδώ εκείνες τις εβδομάδες. Επειδή ξέρω το ύφος του, είχα υποψιαστεί και το είχα συζητήσει και με την Ανδριάννα ότι μπορεί να σε έχει αναλάβει. Τι να με έχει αναλάβει, υποψία, να, όμως, να μου δανείσει υποψία τρία και να μην είχα πει items. Κάτι. Λοιπόν, εγώ αυτό το διερεύνησα, μίλησα μαζί του και μου είχε πει να της δάνεισα τρία items. Μετά όμως μου είπε την αλήθεια η βοηθός του, η οποία είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη, και μου είπε: εγώ πήγαινα και τη έφερνα αυτά τα ρούχα. Εγώ έτρεχα για να τη βρω εκείνο. Όλο αυτό το look της το είχαμε βρει έτσι, έτσι και έτσι. Και όλα. Τα δώσαμε έτοιμα. Πώς ήταν έτοιμα τα look. Συγγνώμη, κάποια άκρη να πει. Το είπε, ζήτησε εδώ πέρα και βγήκε στην κοινότρια. Σε μία εβδομάδα. Μιλάτε όλε μαζί και δεν καταλαβαίνω. Ήμασταν πολύ ψηλά και θα μπορούσαμε που παίζουμε τίμια να έχουμε πάρει το έπαθλο. Όμως εσύ που έπαιζε βρώμικα. Κέρδισες. Θεωρείς. Γιατί, συγγνώμη, εγώ είπα δεν τα δανείστηκα. Δεν λες να μου δανείσεις, θέλω να αναλάβεις. Ναι, λες, περίμενε, περίμενε. Εσείς έχετε δει συνομιλίες, γιατί κόβουμε, ράβουμε, ό,τι θέλει. Όχι, όχι, εγώ έχω δει το κινητό, Ζέτα, έχω δει το κινητό. Είναι ολόκληρη. Τότε, αν έχεις δει όλα και το κινητό, θα καταλάβεις τι γίνεται. Επειδή έχω καταλάβει, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό. Ούτε ωραία, Κατερίνα, Κατερίνα, κάνε μου μια χάρη. Πέρασε μέσα στους κριτές και αν έχουν είναι πρόβλημα καλά, οι κριτές. Ζέτα. Εδώ πέρα λίγο τώρα θέλω. Παίζεις άσχημα απέναντί μας και θες να περάσεις στους κριτές. Όχι, δεν παίζω άσχημα. Μα φυσικά και παίζεις και θες να περάσεις και στους κριτές. Τι είναι αυτό. Είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας και των επιλογών μας. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αυτά που λες τα έχει δει. Να πει, τα έχει δει πρώτα η παραγωγή και για να μου επιτρέψει να συνεχίσω, ξέρουν κάτι παραπάνω. Μα από εκεί και πέρα, Κατερίνα. Δεν υπάρχει απαγορεύει. Δεν υπάρχει κάποιο κανονισμό. Είναι μόνο ηθικό ο κανονισμό. Είναι ηθικό ο κανονισμό ακριβώ. Κανένα κανονισμό δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που διαρρέει κάτι, ή αυτό είναι τρελό ή εσύ. Έχει αρχίσει αυτό και γίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να το εδώ πέρα και να επικροτώ αυτό το πράγμα. Σε ημέρες που κι εγώ θα μπορούσα να είχα βγει και διάρκει. Έτσι θα γίνει. Έτσι δεν είναι το παιχνίδι. Ηρεμήστε λίγο. Έτσι θα γίνει. Ρε φωτεινή τώρα. Εσείς, χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, είπατε αυτό που πιστεύετε ότι έχει συμβεί. Εγώ που ακούω αυτό το πράγμα και πρέπει να ακούσω και την άποψη της Ζέτας, έχει μια διαφορετική άποψη. Θέλω. Έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό της. Έτσι δεν είναι. Αφού υπάρχουν αποδείξεις. Ρε Κατερίνα, υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχουν αποδείξεις αυτά που βλέπεις εσύ που έχω δει και εγώ. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι έχεις πάντα. Για σένα μια... η γνώμη σου. Εγώ δεν, εγώ δεν αισθάνομαι είναι... σε κάτι ενοχικά, κορίτσι μου. Εγώ δανείστηκα κάποια items. Εσύ μπορεί να βρεις ένα κόνσεπτ και να το σκεφτείς μόνη σου. Το να πούμε κάτι παραπάνω ή μία παραπάνω σάλτσα. Από τον ίδιο άνθρωπο καλύτερο. Που δανείστηκε στα item. Okay. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Είναι στη λίστα. Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα, Μπι, να μιλήσεις για το look και το δύο που έχεις βάλει και θα το ξαναπιάσουμε αυτό. Που έφτιαξε η Ζέτα, που έφτιαξε κάποιος άλλος. Τι να κρίνω από τα δύο. Θα κρίνω το look που βλέπω, γιατί ό,τι βλέπω πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις είναι... κάτι, ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να κρίνω το look σου, μπορώ. Όχι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω. Ναι. Είναι επειδή βλέπεις ότι είμαι αγαπητή στον κόσμο, πας να με μαυρίσεις. Άλλα ντάλα. Δεν είναι άλλα. Ο κόσμος όλος γιατί αγαπημένο. Γιατί σου ζητάει να μου κρίνεις το look και λες λοιπόν. Ηρωνικά και με κακία αυτό που δεν μπορώ βλέπω, να σταθώ απέναντι άλλη. Σοβαρά σε έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει με σημαδεμένη τράπουλα απέναντι μου και απέναντι στις άλλες συμπαίκτριές της. Έχει ελεγχθεί από την παραγωγή. Ωραία. Σε παρακαλώ πολύ.
Πόσα ψέματα. Ακούστε. Πόσα ψέματα. Λοιπόν, Κατερίνα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει. Ζέτα, έλα τώρα πίσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πειράζει. Μην το κάνουμε αυτό. Σοου. Τροπή, ρε Φωτεινή. Τροπή. Τι λες, ρε Φωτεινή. Έλα, ρε Φωτεινή. Τι λες, ρε Φωτεινή. Μήνα πριν. Το ξέρω, τι λες, ρε Φωτεινή. Το ξέρουμε, από την αρχή. Έχετε και δεν έχω πει τίποτα μέχρι να δω κάτι. Το ξέρω, ένα μισή μήνα πριν. Καλά, Καζαμπλάνκα, εσύ γενικάλες πράγματα την αλφαβήγες να μιλάσεις. Άρα, μίλα καλύτερα. Γιατί μίλα καλύτερα. Δεν ξέρω τι πετάγομαι. Πρόσεχε εσύ τι λες. Πρόσεχε καλά τι λες. Τα φωνάζεις στις φίλες σου. Σε όρισε κάποιον. Σε σένα μιλάω τώρα, δεν μιλάω για τη Ζέτα, θα μιλάς καλύτερα σε μένα. Έλα. Αυτό τώρα από εκεί γιατί... Αυτό δεν ξέρω, και πραγματικά ώρες δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλεις να καταλάβεις, άσε. Δεν θα ήθελα πραγματικά. Έτσι. Θα βλέπουμε πράγματα και θα πιστεύουμε όσο το ακούμε. Όποια πλευρά σας συμφέρει, πιστεύετε καλύτερα, ούτως ή άλλως. Φωτεινή, αν έβλεπες ακριβώς το ίδιο για εμένα, θα έκανες τσίρκα εδώ πέρα. Θα έκανες τσίρκα. Αν έβλεπες αυτό που το ίδιο για μένα, τα τσίρκα θα έκανες. Συμφέρει πάντα, βάζουμε λίγη σάλτσα παραπάνω. Σάλτσα παραπάνω. Άνοιξε, παιδί μου, το TikTok να δεις. Ξέρω πολύ καλά τι έχει γίνει. Άρα. Φωτεινή, εμένα ώρα τελείωσε το βράδυ. Μία η ώρα. Έλα, ρε Νικόλινα, τώρα μιλάς κι εσύ. Μιλάς κι εσύ, ρε Νικόλινα, τώρα. Μην το κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Χαλαρώστε λίγο. Δεν υπάρχει λόγος. Χαλαρώστε λίγο. Ζέτα, έλα σε παρακαλώ. Συνεχίζουμε τώρα με την κριτική για το ρούχο. Δήμητρα. Αρχικά, Κατερίνα, πριν συνεχίσουμε, να πω συγγνώμη στην παραγωγή και στους κριτές. Πάνω στο θυμό μου, δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι να φύγω. Αλλά καταλαβαίνεις, κι εγώ πιέστηκα, άνθρωπος είμαι. Και εντάξει. Λοιπόν, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα και από σένα και από τα κορίτσια. Θα δούμε τι θα συμβεί με αυτό. Δήμητρα, θέλω να μιλήσεις τώρα για το look. Ναι. Για ποιο λόγο έχεις βάλει δύο. Ζέτα μου, μου αρέσει που πήγες να φέρεις ένα πιο chic σύνολο. Απλά αισθάνομαι ότι αυτό το φόρεμα σε ρίχνει, δηλαδή νιώθω ότι είναι παιδικό επάνω σου. Παιδικό. Νιώθω εγώ, το αισθάνομαι δηλαδή μικρό επάνω σου. Μικρό. Δεν μου αρέσει σαν σύνολο, μου κάνει λίγο πολύ... Δεν μου αρέσουν αυτές οι κάλτσες καθόλου. Το παπούτσι μου αρέσει, αλλά θα μου άρεσε σε άλλη περίπτωση, ίσως αν ήταν όλο καλσόν. Επειδή είσαι και τα δύο τατού στα πόδια σε σημείο που είναι ακριβώς το μίνι. Τατού δεν τα κάνουμε για να τα κρύβουμε, το κάνουμε για να φαίνονται. Το ξέρω, αλλά αυτό το συγκεκριμένο στυλ που έχεις φέρει, το τύπου Σανέλ, μοσχίνο Σανέλ, έτσι μια μίξη, δεν μου αρέσει με αυτές τις κάλτσες. Και δεν μου αρέσει και το μήκος του φορέματος, γιατί όταν περπατάς φαίνεται σαν να σου είναι μικρό. Αυτά. Μάλιστα. 2,4. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στους κριτές.